Καλημέρα. 5η 16 Ιανουαρίου, εδώ είμαστε. Η αθλητική σας ενημέρωση όπως κάνουμε κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, εδώ μόνο στην τηλεόραση της Ζούγκλας, www.zoogla.gr. Εδώ είμαστε, Κατερίνα Νινιού, στην κάμερα και στα μικρόφωνα. Για μία ωρίτσα περίπου θα είμαστε μαζί και θα μιλάμε για αθλητικά, γιατί άλλο. Έχουμε και κουπόνι σήμερα. Θα σας πούμε, θα σας διαβάσουμε το κουπόνι του στοιχήματος. Πάμε όμως στο χορηγό μας, ο PAP TV. Τα παιδιά εκεί έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο για το τι έχει γίνει σαν σήμερα κάποιες άλλες χρονιές στον αθλητισμό. Σημαντικά γεγονότα, σημαντικές ημερομηνίες γεννήσεων που πρέπει να τα ξέρουμε, γιατί είπαμε δεν πρέπει να ξεχνάμε, να ξεχνάμε την ιστορία. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει σαν σήμερα, 16 Ιανουαρίου, σήμερα είναι 5η, 16 Ιανουαρίου, κάποιες άλλες χρονιές στον αθλητισμό. Τον Σαριέγγι, ο Παπαδόπουλος δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει το σούτ του Λουαλούα, καταπληκτικό. Τις μέρες μετά το ισόπαλο 1-1 αγώνα πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός νικά για την πρώιμη τελική φάση του κυπέλου με 4-0 τον Παναθηναϊκό. Η ήττα αυτή του Παναθηναϊκού δρομολόγησε τις εξελίξεις για τις διοικητικές εξελίξεις στην ΠΑΕ και την πολυμετοχικότητα. Καθώς ο Γαλίνοβης πέφτοντας δεν μπόρεσε να αποτρέψει το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που είναι και πάλι στην επίθεση. Σέντρα του Γκαλέτη για τον Κοβάσεβιτς. Λάθος του Σαριέγγι. 3-0 από τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Ένα ακόμη λάθος της άμυνας του Παναθηναϊκού. Με τον Λούα Λούα στην κόντρα ο Ολυμπιακός και τον Ναπάντο. Ποιος θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Η σέντρα για τον Νούνιες. Το σούτ. Καταπληκτικό γκολ. 4-0. Σε μια αντεπίθεση καταπληκτική και ένα ακόμη καλύτερο τελείωμα για τον Λέονελ Νούνιες. Ο αγώνας μπάσκετ των κολεγίων Βόρειας Καρολίνας και Duke κρατά 2,5 μέρες. Λίγοι με 3.444 έναντι 3.688. Οι δύο ομάδες έπαιζαν 58 ώρες. Άρχισαν στις 8 το πρωί της 14ης Ιανουαρίου και τελείωσαν στις 6 το απόγευμα της 16ης στο Chapel Hill. Ο Diego Maradona γίνεται μέλος του Ολυμπιακού, υπογράφει αυτόγραφα και αποθεώνεται από τους φιλάθλους όταν εμφανίζεται στο στάδιο Καρεσκάκη πριν από την έναρξη του αγώνα με τον Ηρακλή για τη 15η αγωνιστική. Ο αναβάτης Βασίλης Ορφανός γίνεται ο πρώτος Έλληνας που τερματίζει στο Rally Dakar. Παίρνει την 5η θέση στην κατηγορία του και την 61η στη Γενική Κατάταξη Μοτοσυκλετιστών. Kierandai has also had a very good game. Will take the kick. Tabby's has turned it back into the danger area and back again to the Greek and it's deflected in and they've got their fifth goal. Νίκος Νταμπίζα σημειώνει το 5ο του γκολ στον αγώνα Newcastle Southampton και γίνεται ο πρώτος αμυντικός της Newcastle από το 1893 που σημειώνει γκολ σε δύο συνεχόμενους αγώνες. Tabby's has been in terrific scoring form this season. Will he claim that one? It came off Gary Monk and was deflected into the net. Well, if you're being generous, you'll say yes, but really for me, that's another own goal by Monk. Η ομάδα πόλο γυναικών κατακτά την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Πέρθ της Αυστραλίας, νικώντας τον Καναδά με 19 στην παράταση και ενώ 3 λεπτά πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα έχανε με 4-8. Vediamo adesso Platini. Lancio per Briaschi. Στο κομουνάλε του Τωρίνο, η Γιουβέντους νικά με 2-0 τη Λίβερπουλ και κατακτά το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, καθώς δεν έγινε αγώνας ρεβάνς. Ecco un attacco di Briaschi.
C'è Rossi al centro dell'area. Briaschi. Cross di Briaschi. Ed è il raddoppio di Boniek. Boniek. Al volo Boniek su cross di Briaschi. Καταιγιστικός ο Άγιαξ νικά στο Ντεμέρ του Άμστερνταμ την κυπελούχο Ευρώπης Μίλαν με 6-0 και κατακτά για δεύτερη συνεχόμενη φορά το τρόπαιο. Οι Ιταλοί στο πρώτο μάτς είχαν νικήσει με 1-0. Καθιερώνεται στην Ευρώπη ο θεσμός του κυπέλου φιλίας και αλληλεγγύης των εθνών, το Super Cup, του αγώνα ανάμεσα στον κάτοχο του κυπέλου πρωταθλητριών και τον κάτοχο του κυπέλου κυπελούχων. Αρχικά οι αγώνες ήταν διπλοί. Στο πρώτο τελικό στο Άιμπροξ της Γλασκόβης, η κυπελούχος Ευρώπης Rangers αντιμετωπίζει τον Άγιαξ, κάτοχο του κυπέλου πρωταθλητριών. Οι Ολλανδοί νικούν με 3-1. Νικούν και στη Ρεβάνς στο Άμστερνταμ με 3-2 και παίρνουν το κύπελλο. Γεννιέται στο Δομοκό ο αριστερός αμυντικός Γιάννης Γραβάνης. Έκανε μεγάλη καριέρα στον Πανιόνιο. Πήγε στη Νέα Σμύρνη το 1977 από τον Αχιλλέα Δομοκού. Αγωνίστηκε για 10 χρόνια. Το 88 έκλεισε την καριέρα του παίζοντας για 2 χρόνια στην Παναχαϊκή. Είχε 3 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Πάτρα και έγινε προπονητής. Γεννιέται στη Χάγη ο Ολλανδός προπονητής και πρώην ποδοσφαιριστής μέσος Μάρτιν Γιόλ. Είναι αυτή τη στιγμή προπονητής της Φούλαμ, ενώ ως ποδοσφαιριστής ξεπέρασε τους 400 αγώνες στα πρωταθλήματα της Ολλανδίας, της Γερμανίας και της Αγγλίας. Έπαιξε 3 φορές στην Εθνική Ολλανδίας από το 80 έως το 81. Ως προπονητής έχει κερδίσει το Ολλανδικό κύπελο το 97 με την Ρόντα και το 2010 με τον Άγιαξ. Τελευταία του ομάδα η αγγλική Φούλαμ, όπου αγωνίζεται ο Γιώργος Καραγκούνης. Γεννιέται ο Γερμανός δισκοβόλος Wolfgang Schmidt. Το 1978 στο Βερολίνο κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ με 71-16. Κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του Μόντρεαλ το 1976 με 66-22, ενώ 4 χρόνια αργότερα στη Μόσχα δεν δικαίωσε τον τίτλο του φαβορή. Περιορίστηκε στην τέταρτη θέση με 65-64. Στο ευρωπαϊκό
του 78 στην Πράγα, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο με 66-82, ενώ κέρδισε και το χάλκινο στην σφαιροβολία με 20-30, ενώ 4 χρόνια νωρίτερα ήταν 8ος με 59-56. Το 82 καταφέρθηκε εναντίον του καθεστώτος της Ανατολικής Γερμανίας και καταδικάστηκε σε 9 μήνες φυλάκιση. Το 85 μαζί με την οικογένειά του κατέφυγε στην Δυτική Γερμανία, όπου προσπάθησε το 88 στα 34 του χρόνια να αρχίσει και πάλι την αθλητική του καριέρα. Το 90 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο με 59-56, ενώ τον επόμενο χρόνο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ήταν τέταρτος, ενώ το 89 σημείωσε ατομική επίδοση με 70-92. Γεννιέται ο Ολλανδός δεξιός αμυντικός Βιμ Σουρμπίρ, μέλος της χρυσής ομάδας του Άγιαξ, με τον οποίο κέρδισε 3 κύπελα πρωταθλητριών, 7 πρωταθλήματα Ολλανδίας και 4 κύπελα. Διακρίθηκε για τις γρήγορες επεμβάσεις του και τις συχνές του προωθήσεις στην επίθεση. Έπαιξε ακόμα στη γερμανική Σάλκη, τη γαλλική Μέτς και στις αμερικανικές Los Angeles Ajax και San Jose. Στην εθνική ομάδα αγωνίστηκε σε 60 αγώνες και σημείωσε 3 γκολ. Συμμετείχε στο παγκόσμιο κύπελο του 1974, στο οποίο η Ολλανδία έφτασε μέχρι τον τελικό και σε αυτό του 1978. Γεννιέται στην πόλη Τιεντσίν της Βόρειας Κίνας ο Σκοτσέζος Ολυμπιονίκης των 400 μέτρων στο Παρίσι το 1924, Έρικ Λίντελ. Η νίκη του στους Ολυμπιακούς ήταν το θέμα της ταινίας «Η δρόμη της φωτιάς». Ο Λίντελ, μέλος ιεραποστολικής οικογένειας πρωτενταστών, αρνήθηκε να τρέξει στο Παρίσι στους Ολυμπιακούς αγώνες του 24 στα 100 μέτρα επειδή ο τελικός γινόταν Κυριακή. Στην πατρίδα του δέχθηκε το ανάθεμα. Πείσμωσε, έτρεξε στα 400 μέτρα ένα αγώνισμα που δεν ήξερε και κέρδισε με 47-6, που ήταν και Ολυμπιακό ρεκόρ. Στην ίδια διοργάνωση κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα με 21-9. Στο Άμστερνταμ το 28 δεν πήγε. Προτίμησε να γίνει ιεραπόστολος. Πήγε και πάλι στην Κίνα το 43, όπου τον συνέλαβαν οι Ιαπωνέζοι. Τελικά πέθανε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στις 21 Φεβρουαρίου του 45. Είχε κάνει και καριέρα στο ράγκμπι, όπου είχε 7 συμμετοχές στην Εθνική Σκωτίας.
Λοιπόν, αυτά γίνανε σαν σήμερα στον αθλητισμό. Και πάμε τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με το Goal. Goal News, Δημήτρη, τα έχουμε, τα έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε στο μεγάλο τίτλο, σκληρό πόκερ για Όλσεν, μιλάει για τον Παναθηναϊκό βέβαια, όλη η αλήθεια για τις διαπραγματεύσεις Παναθηναϊκού Ίντερ για το δανεισμό του χαρισματικού Δανού Μέσου, δεδομένη τη συμφωνία των Πράσινων με τους Μιλανέζους και τον Μπέκτη θεωρούν Ιταλικά, τα Ιταλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, για ποιον λόγο κερδίζουν χρόνο στον Παναθηναϊκό. Ψάχνονταν και στα ψαχνά, λέει, αλλά πήρε την πρόκριση 1-0 στον τοπικό Ηρακλή. Να πούμε εδώ ότι πολύ καλή ομάδα ο Ηρακλής ψαχνών, αρκετά και πάει και πάρα πολύ καλά. Και δυσκόλεψε και λίγο τον Παναθηναϊκό στο κύπελο. Κλείνει για το καλοκαίρι ο 17χρονος διεθνής Κώστας Πλέγας. Ενώ σε άλλους τίτλους, επιθετικό βόμβα ψάχνει ο Σαββίδης. Τι ισχύει για Μπερμπατόφ, Φωσέν και εναλλακτική λύση με Ορλάντο Σα. Ανακοινώθηκε η άμεση αύξηση του Μάρτενς στην Τούμπα. Global, πες μου πώς θα πάρω το Μουντιάλ, η απίστευτη διάλογη του Μπάρακ Ομπάμα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Μαριάνο Ραχόι, λέει εδώ πέρα στην Goal. Επίσης, πάνω-πάνω, σαφάρι από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, σε διαρκή αναζήτηση στόχων ενόψει καλοκαιριού, η Κιτρινόμαυρη, μιλάει για την ΑΕΚ, μετά τον Κασές και ο Περογαμπράκης στο μεταγραφικό μικροσκόπιο της ΑΕΚ. Περογαμπράκης, ο οποίος να σημειώσω εδώ πέρα ότι είναι πάρα πολύ αγαπητό παιδί, τον αγαπάνε πολύ στον Όφη, αλλά κάτι γίνεται και με τον προπονητή, δεν τον πολύ θέλει. Ανοίγει ο δρόμος για Κολοβέτσιο, ψάχνονται και για Γιαννιώτα. Ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να πάει και ο Αραβίδης, έτσι, είναι σχεδόν έτοιμο. Αιώνιες κοκορομαχίες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ έχει εδώ ένα τρισέλιδο. Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάρτσα του Παπα-Νικολάου και Ντορσέι, φωτιά στα κόκκινα. Μόνο νίκη θέλουν οι Ερυθρόλευκοι στο φλεγόμενο σεφ. Σήμερα είναι, παιδιά, έτσι, 9 η ώρα. Nova Sports 2 είναι η μετάδοση. Εκπληκτικές εκδηλώσεις αγάπης και στήριξη των φιλάθλων στους πρωταθλητές Ευρώπης μια εβδομάδα μετά τη συντριβή στο Μιλάνο. Ο Μίτσελ αποφασίζει για Λουγκάνο από Δευτέρα τα σπουδαία για κεντρικό αμυντικό. Να πούμε ότι όλοι οι δημοσιογράφοι, εδώ έτσι off the record, όλοι οι δημοσιογράφοι προσπαθούσαν να βάλουν μια συνέντευξη του Παπα-Νικολάου, αλλά τελικά δεν. Όλοι εκεί στην Μπαρτσελόνα, επειδή ήταν τη μεγάλη ζήτηση που είχε, τελικά δεν το επιτρέψανε, δεν ξέρω και γιατί. Και πάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Πάμε στη Sport Day. Γάμος αλλά γερμανικά είναι ο μεγάλος τίτλος, έτοιμος για υπογραφές ο Αραβίδης, αυτή την είδηση έχει σαν κεντρική Sport Day. Πόδι στην Bundesliga μέσω της Augsburg πατάει ο Μελισανίδης και η ΑΕΚ, πόδι στην Bundesliga. Πέρασε το κύπελο ατρόμητος 2-0 επί του Πανετολικού. Ενώ έχει ένα πλήρες ρεπορτάζ, για να μείνουμε και λίγο στην ΑΕΚ, ρεπορτάζ και παρασκήνιο, συνεργασίες στις ακαδημίες, το δείπνο με τον Τίγρη, το πέρασμα των Γερμανών από το ΆΚΑ και συνεδρίες του Επταμελού Συμβουλίου του Επιλληνικού Εδάφους. Κάτω-κάτω στα χτυπήματα της Sport Day, Παναθηναϊκός, πρώτα ο Λαγός, τελικό ραντεβού σήμερα του Νταμπίζα με τον νεαρό Χάφη, ανανέωση του συμβολέου του μέχρι το 2017 θα παγώσει την υπόθεση του Όλσεν. Στους 8 του κυπέλου μετά την νίκη στα ψαχνά 0-1 με Ατζαγκούν και Αγκαρία. Κλείνει Πλέγα για το καλοκαίρι. Ενώ ο Ολυμπιακός στο επαφές για στόπερ, ο Μίτσελ επέστρεψε και περιμένει κάτι από Ισπανία, ενώ η ΣΑ βρέθηκε στο εξωτερικό για να μιλήσει με παίκτη που έχει ξεχωρίσει, τον Μπεϊτσίνοβιτς. Τις εξελίξεις από Δευτέρα μεταθέτει ΠΑΕ. Τι τρέχει με Λουγκάνο και Μπουρτίσο, διάψευση για Σάμαρη και Μπενφίκα. Ενώ το μπάσκετ, ματσάρα, τρομερή σύγκρουση στο κατάμεστο σεφ, Ολυμπιακός Μπαρτσελώνα και όποιος αντέξει, 9 η ώρα Nova Sports 2, επιστρέφουν ως αντίπαλοι Παπα-Νικολάου Ντόρσεϊ, όλα τα φώτα στην αναμέτρηση των Σταρ, Σπανούλης κόντρα σε Ναβάρο. Σε άλλο τίτλο, Άρης στα άκρα με ΕΠΟ, έστειλε ένα εξώδικο, απειλούν να στείλουν εξώδικο Άρης στην ΕΠΟ αν δεν φτιάξουν τα δελτία των παικτών. Ενώ πάνω-πάνω η Ελλάδα του 2004 συναντά στο γήπεδο την Ελλάδα του 2014. Έρχεται ο Μισελ, με τον Πλατινί στην Τούμπα θα αποδεχτεί ο ΠΑΟΚ την Μπενφίκα. Κοινή συνέντευξη τύπου με Σαρή. Α, ωραίο είναι αυτό. Λεβαδιακός, Βούξεβιτς, συμφωνία των βιωτών με τον Μαυροβούνιο Διεθνή Εκστρέμ, λέει εδώ. Σέντερμπερκ για Απόλλωνα, ΣΥΠΟ για Πλατανιά. Και πάνω-πάνω στη Sport Day, top class, σύλλογο υψηλού επίπεδου χαρακτήρισε τον ΠΑΟΚ ο Μάρτενς, που φτάνει σήμερα και υπογράφει συμβόλαιο 2,5 ετών.
Ο Ορλάντο Σά και άλλοι επιθετικοί. Θέμα η αδικία με Κλάους. Και άλλο θέμα, αυτοί που μεγαλώνουν την Ακαδημία εδώ για τον ΠΑΟΚ. Όλα αυτά από τη Sport Day. Και πάμε στο φως των σπορ. Μεγάλο συνήθως το φως των σπορ. Εδώ πέρα έχουμε να διαβάζουμε για πάντα. Απίστευτο πάθος παικτών και λαού για νίκη επί της Μπάρτσα. Φυσικά αφιερωμένο μεγάλο το πρωτοσέλιδο του φως στο παιχνίδι σήμερα με την Μπαρτσελόνα. Σούπερ βοήθεια από τον κόσμο περιμένουν οι πρωταθλητές Ευρώπης, αλλά με σεστή συμπεριφορά και στήριξή τους σε κάθε άμυνα και επίθεση. Είναι παιδιά που θέλει προσοχή. Καμίνιλι απόψε το σεφ, 9 η ώρα με δεύτερο συνερχόμενο sold out. Ναι, δεν υπάρχει, όχι εισιτήριο, τίποτα. Μπαρτζόκας, με νίκη θα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για την πρόκριση. Δεν θα αργήσει να επιστρέψει και ο Πέτουεϊ. Θα κάνουμε και εκτός έδρας νίκες, είμαι σίγουρος. Ο αρχηγός Βασίλης Πανούλης έτοιμος να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην πολύτιμη νίκη. Παπα-Νικολάου θα είναι παράξενο για μένα, κάπως σκληρό λόγω συναισθημάτων και αναμνήσεων, αλλά θα προσπαθήσω να μείνω συγκεντρωμένος. Πασκουάλ, θα παίξουμε στην πιο δύσκολη μάλλον έδρα της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός δεν θα επηρεαστεί από την ήττα στην Ιταλία. Στο άλλο πρώτο, στο μεγάλο τίτλο, Σαβιόλα ούτε εκεί. Χάλο στη θέση του ενδεχομένως να μούτρωνε επειδή δεν ήταν βασικό στα τελευταία παιχνίδια. Ο Αργεντινός όμως απαντάει με έξτρα προπονήσεις του Ρέντι, ενώ δουλεύει ακόμα και στα ρεπό της ομάδας. Φέισα για η Πεϊτσίνοβιτς, δεν είναι μόνο κεντρικός αμυντικός, είναι πολυθεσίτης. Η Σερβία τον θυμάμαι που έπαιζε και αριστερός μπακ, αποτελεί σταθερή αξία της Νις. Τι λένε στην Κωνσταρίκα για τον Γκάμπελ και τα μελλοντικά του σχέδια. Στην Ελλάδα βρήκε έναν παράδεισο, αλλά θέλει να ανοίξει τα φτερά του για την Άρσενα, αλλά ανυπομονεί για τα μάτς με τη Μάντσεστερ, γράφει η Λανασιόν. Όλα αυτά για τον Πεϊτσίνοβιτς. Ενώ πάμε στον Γκάμπελ, σε φουλ ρυθμούς για δεύτερη μέρα, σερή μέρα. Ο Αβραάμ μόνος το έκανε χθες ο Παπάζογλου ενοχλήσει στους προσαγωγούς. Σίγουρος φαν του μπάσκετ μπαλάς με γέρι για την νίκη του Ολυμπιακού στην αποψινή μάχη με την Μπαρτσελόνα. Έχει εδώ πέρα διάφορες συνεντεύξεις από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ενώ στη μέση λύση στο τραπέζι μετά το Λεβαδιακό, Μίτσελ και η ΣΑΠ ψάχνουν για τον Αντισιόβα. Γύρισε χθες ο Ισπανός, έφυγε το εξωτερικό αθλητικός διευθυντής. Με την επιστροφή του Βαγγέλη Μαρινάκη από Δευτέρα, η επιλογή του εκλεκτού και η κίνηση για την απόκτησή του. Στη δικαιοσύνη συκοφάντες, απάντηση του Ολυμπιακού με επίσημη ανακοίνωση στα όσα υποστήριξε ο Γιάννης Αλαφούζος στο ντοκιμαντέρ του Καντονά για τους αιώνιους. Θα δούμε λίγο μετά από το ντοκιμαντέρ αυτό. Ο Γιάννης Αλαφούζος, με αφορμή το ντοκιμαντέρ του Eric Cantona Looking for Athens, αποφάσισε να εξάγει και εκτός Ελλάδος τις προσωπικές του αιμονές, τα κατάπτυστα ψεύδη και την ατέρμονη εκστρατεία λάσπης, δυσφημώντας και πάλι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός θα κινηθεί για ακόμα μια φορά νομικά και θα στείλει τους συκοφάντες στη δικαιοσύνη, αναφέρει ανακοίνωση των ταμπλούχων Ελλάδας. Σωστή εκτίμηση για τον Μήτρογλου, σε άλλο τίτλο. Ο αθλητικός διευθυντής της Σασουόλο Νερέο Μπονατό ανακαλύπτει πόσο κοντά στο Μήτρογλου έφτασε η ομάδα του στο τέλος της καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου. Λίκο Γιάννης, θέλω να παίξω. Την επιθυμία τον αγωνιστή το Σάββατο στο Καραϊσκάκη εκφράζει μιλώντας στο φως ο αριστεροπόδαρος μπακ του Λεβαδιακού που ανήκει στον Ολυμπιακό. Παρέλαση ονομάτων στα μεταγραφικά της ΑΕΚ εν ώψη καλοκαιριού. Είπαμε, είμαστε σε εποχή μεταγραφών τώρα. Αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος για Περογαβράκη, ο οποίος δεν έχει συμφωνήσει ακόμα για ανανέωση του συμβολέου του με τον Όφη. Και πάμε και στο κύπελο, κάτω-κάτω στα χτυπήματα στο φως των σπορ. Νίκησε και στη Ρεβάν στο Πανετολικό Ατρόμητος 2-0. Προκρίθηκε άνετα στην οκτάδα του κυπέλου τα γκόλ ο Φιτανίδης με φάουλ και ο Μπρίτο με αριστοτεχνικό σουτ. Δύο μάτς κυπέλου έχει σήμερα. Καλονή Όφη, διαιτητής ο Τριτσόνης, στις 5 η ώρα ο TV, Sport 4, άμα θέλετε να το δείτε. Και νίκη Βόλου Απόλλων, σφυρίζει ο Μπαρκιόλης, στις 8 TV πάλι, Sport 4. Ο Παναθηναϊκός 1-0 στα Ψαχνά, η Πράσινη με σκόρερ των Ατζαγκούν στο 71, επικράτησαν 1-0 του Ηρακλή Ψαχνών. Ο Παναθηναϊκός που είχε κερδίσει και στη Λεωφόρο τον πρώτο αγώνα 3-0, θα αντιμετωπίσει τα προημιτελικά τον νικητή του ζευγαρίου Ολυμπιακός Βόλου Αστέρας Μαγούλας. Όλα αυτά λοιπόν στο φως των σπορ, πλήρες ρεπορτάζ για όλα. Και πάμε στην Πράσινη. Ένα μεγάλο τίτλο έχει εδώ η Πράσινη, «Μαφία» λέει. Μήνυμα τρομοκρατίας με στόχο βασικό στέλεχος της ΚΕΔ. Γιατί γνωστοί άγνωστοι έκαψαν το μαγαζί του Ζαβλανού χθες τα μεσάνυχτα.
Μήνυμα λοιπόν τρομοκρατίας με στόχο βασικό στέλεχος της ΚΕΔ, ελάχιστες μέρες πριν από τον ντέρμπι του πρωταθλήματος μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, που είναι τη Δευτέρα, έτσι. Να παρέμβουν εδώ και τώρα εισαγγελείς, γιατί κάποιοι χοντρένουν επικίνδυνα το παιχνίδι. Εκτός ελέγχου η κατάσταση και στο μπάσκετ, λέει η Πράσινη. Έχει εδώ πέρα ένα αποκλειστικό φωτορεπορτάζ από την μαφιόζικη, όπως την ονομάζει, επίθεση. Δεν μασάμε από προκλήσεις. Παναθηναϊκοί, μην πέσετε στην παγίδα τους, εμείς τη δουλειά μας, να τους πατήσουμε στο παρκέ μόνο με φωνή και πράσινη ψυχή. Προσοχή, παιδιά. Τα έχουν χαμένα, λέει, είναι σε πανικό. Νέα εμπριστική ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Σε παραζάλι λιμανίσχυ που έκαναν λάθος από την ημερομηνία μέχρι το άρθρο που επικαλούνται για να πάρουν στα χαρτιά τον ημιτελικό κυπέλου. Ο πρασινοφρουρός τους βουλώνει το στόμα. Τώρα εδώ πέρα, εντάξει, έχει, ξέρετε πώς είναι αυτές οι οπαδικές εφημερίδες. Του Μπεκί, γιατί έρχεται ο νόμος του ΟΑΚΑ, σας χορεύει πάλι ο Δημήτρης. Καλώς στους γάβρους του Βόλου, στους 8 του κυπέλου Παναθηναϊκός, 1-0 στα ψαχνά Ευβίας και περιμένει με ανοιχτές σαγκάλες τους γιαλατζί κόκκινους. Λέει και η Πράσινη. Και πάμε στην ώρα των σπορ. Μπόγιοβιτς σε πρώτο πλάνο είναι ο μεγάλος τίτλος στην ώρα των σπορ. Ο Σέρβος Άσος του Πανετολικού είναι ο ποδοσφαιριστής που απασχολεί πιο έντονα αυτή τη στιγμή την ΑΕΚ για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής, πέρα φυσικά από τον Αραβίδη. Δεν συνδέονται οι δύο περιπτώσεις, αφού ο Έλληνας φορ έχει άλλα χαρακτηριστικά και προορίζεται κυρίως για τα άκρα. Ο 26χρονος επιθετικός πρωταγωνίστησε πέρσι στην άνοδο της ομάδας του Αγρινίου, 12 γκολ σε 20 συμμετοχές και συνεχίζει φέτος τις πολύ καλές παρουσίες του και στη Σούπερ Λίγκα. Από την Ένωση τον παρακολουθούν πολύ καιρό, όπως είχε γράψει η ώρα, από το καλοκαίρι, αλλά τώρα το σκέφτεται πολύ σοβαρά να προχωρήσουν σε κίνηση αφού το συμβόλαιο λύκει τον Ιούνιο. Ταξίδι στη Γερμανία για τον Τίγρη, πρώτα ο ΆΚΑ και μετά Γλυφάδα. Ξεσηκωμό στον κόσμο της ΆΚΑ εν ώψη Κυριακής, αφού μετά το καθιερωμένο πάρτι στις κερκίδες του ΆΚΑ στο μάτς με τον Ερμή Ζωνιανών θα κυτρινίσουν και το κλειστό της Γλυφάδας για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο ανδρικό βόλεϊ. Ο Κοντοές, ο Λίμπε και το νούμερο 33, η αγάπη του παθιασμένου δεξιού μπακ για τον τεχνικό διευθυντή της ΑΕΚ και ο αριθμός που επέλεξε να φορά στον Αστέρα Τρίπολης. Εδώ έχει μια συνέντευξη. Ενώ πάνω-πάνω η διοίκηση της Augsburg την Κυριακή στο ΆΚΑ για να δει την ΑΕΚ και το λαό τους. Η γερμανική ομάδα έχει έναν άρρωστο εκτζή στο διοικητικό της συμβούλιο και ζήτησαν να έρθουν για τρεις μέρες στην Αθήνα για να δουν τα σπάτα, την ομάδα και τον κόσμο τους. Ναι. Ωραία. Ωραίο είναι αυτό. Πάμε στο Γαύρο. Παροξισμός, λέει, ορκισμένοι και πεισμωμένοι οι πρωταθλητές Ευρώπης παρά τα προβλήματα θέλουν να πνίξουν την Μπαρτσελώνα στο κολαστήριο του Πειραιά, εκτός ο Αγραβάνης, Μπαρτζόκας, έτοιμοι να μπούμε να τα δώσουμε όλα, Ντάνστον να επιστρέψουμε. Λέει εδώ πέρα, έχει τα πανό, The King of Europe κτλ. Κτλ. Τρέμουν Σπανούλοι οι Καταλανοί, επιστροφή για Παπα-Νικολάου και Ντόρσεϊ στο ΣΕΦ, έτοιμος για όλα ο αρχηγός. Ενώ στη μέση πρώην χούλιγκαν και νυν βάζελος κατά της βίας, τότε ούρλιαζε στα κάγκελα, θα σου ρε πει, λέει, δεν το διαβάζω, θα σου πετάξω τα μάτια έξω, τώρα είναι δίπλα στον υπουργό, ο Τόμης Χινάς, γι' αυτόν μιλάει, ένα όνομα πολλές ιστορίες. Λοιπόν, θα τον πάρω τον Τόμη, επειδή είναι και φίλος εδώ της εκπομπής, θα τον πάρουμε τηλέφωνο αύριο να δούμε αν ισχύουν αυτά που λέει. Ο άνθρωπος που έχει πρωταγωνιστεί στις μεγαλύτερες κλοπές εναντίον του μπασκετικού Ολυμπιακού, αυτός που διέκοψε τον περσινό τελικό καταδικάζοντας το θρίλερ, ο Παναθηναϊκός κοινής αποδοχής με την πράσινη φόρμα και μέσα σε όλα σύμβουλος του Υφυπουργού Αθλητισμού, λέει, Γιάννη Ανδριανού, για την αντιμετώπιση της βίας. Καμιά ανοχή στα έσχη του ΟΑΚΑ, τιμωρήστε τους. Σκληρή ανακοίνωση καταγγελία της ΚΑΕ για Σχοινά, Τανατζή Αναστόπουλο. Δεν έγραψαν καν στο φύλλο αγώνα τη φωτοβολίδα στον πάγκο του Ολυμπιακού στο πρόσφατο ντέρμπι, κρατώντας με το έτσι θέλω ανοιχτό το ΟΑΚΑ. Τώρα, Λουγκάνο και νέος Μέλμπερκ, σε άλλο χτύπημα εδώ στον Γαύρο. Πληροφορίες από την Ιταλία φέρνουν τη Ρώμα να σκέφτεται να δώσει δανεικό τον Τωροσίδη σε άλλη ομάδα. Ξεχωρίζει το όνομα του Ρουγανού από τις μέχρι τώρα προτάσεις στο μάνατζερ, αλλά ο Μίτσελ θα έχει τον τελευταίο λόγο. Μιλόσεβιτς, ο πανύψηλος 22χρονος Σουηδός σέντερ, σέντερ μπακ, μπήκε στο μάτι του Ολυμπιακού, τον παρακολουθούν από Αγγλία, Γερμανία και Ιταλία. Καλά τα μαντάτα για Ρομπέρτο, νίκηση για Μαντάντα ή Ατλέτικο. Η Άρσεναλ ήθελε Κάμπελ από τώρα για τη Γουόλκοτ. Προχωράει και η μεταγραφή του Μπακάκη. Είπαμε, είμαστε σε εποχή μεταγραφών, οπότε θα ακούγονται διάφορα ονόματα, όπως γίνεται κάθε φορά. Ενώ κάτω-κάτω στον Γαύρο, η ΠΑΕ για τον Πολυλογά Λαφούζο, οι συκοφαντίες στη δικαιοσύνη, ο ανεμιστήρας επιστρέφει τη λάσπη στον ΠΑΟ και ο πρόεδρος του έχει ραντεβού με τον εισαγγελέα. Και πάμε στον πρωταθλητή. Να δούμε εδώ πέρα το πρώτο σέλιδο.
Ο θρύλος παθιασμένος για νίκη λιώνει απόψε και την Μπάρτσα. Μόνο νίκη είναι το σύνθημα σε κόσμο και ομάδα για το αποψινό μεγάλο ντέρμπι με την Μπάρτσα. Μπαρτζόκας, είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι. Με τη βοήθεια του κόσμου θα τα καταφέρουμε. Μάντζαρης, απαγορεύεται η ήττα στο ΣΕΦ. Κάτω-κάτω στον πρωταθλητή, ο Ολυμπιακός απαντά με μηνύσεις στις οικοφαντίες. Μαζέψου Γιαννάκη, οχετός ακόμα και στο ντοκιμαντέρ του Καντονά. Τι γίνεται με Μενσά και Χέτινχα, Σέντερος, Κουέγιαρ και άλλοι υποψήφοι. Πολλά ονόματα, παιδιά, είπαμε, ακούμε ονόματα, εδώ πέρα χαμός γίνεται. Απλησία στο Σολουγκάνο. Ενώ κερδίζει έδαφος ο Μπουρντίσο, αρέσει ο Αργεντινός. Από Δευτέρα ξεκαθαρίζει οριστικά το τοπίο των μεταγραφών. Πάνω-πάνω στον πρωταθλητή, ο τραυματισμός πρόλαβε μια χρυσή πρόταση. 6 εκατομμύρια έδιναν για Σιώβα, παρακαλώ. Πλησιάζει ο Ρομπέρτο, σύννεφα για Κάμπελ. Μαρκάνο, τρελό σενάριο από Ρωσία. Απίστευτη πρόκληση, ισχύει μόνο ο νόμος του ΆΚΑ. Και θρύλος, απαιτούμε μέτρα για την κόλαση στην έδρα του ΠΑΟ. Και τελειώνουμε με την τελευταία εφημερίδα, η Γάτα. Μικρό το κουπόνι, αλλά μπορεί να δώσει μεγάλα κέρδη, λέει, παιχνίδι με τα γκολ. Αν προλάβω, θα σας διαβάσω το κουπόνι, όντως είναι μικρό σήμερα. Δυνατή τριάδα με δύο παιχνίδια. Εδώ, αν θέλετε και είσαστε φαν του συστοιχήματος, μπορείτε να πάρετε και να πάρει τη Γάτα να δείτε τι προτείνει. Πάνω-πάνω, αυτός είναι ο μεγάλος στόχος του Μελισανίδη. Ποιος κόκο, λέτο και η καψούρα του. Σάμαρη, στο κρυφό χαρτί του Μίτσελ, σε άλλο χτύπημα εδώ στη Γάτα. Κουβαλάει στόπερ στη βαλίτσα του. Δύο περιπτώσεις αμυντικών από την Ισπανία ξεχώρισε ο Μίτσελ. Ενώ κάτω-κάτω ψάχνει στόπερ με 150.000 ευρώ στα χέρια τον Νταμπίζα, για τον Νταμπίζα μιλάει. Ο Βολιώτης, ξάδελφος του Κάσες, η σχέση του Ισπανού με του τεχνικού, του Ισπανού τεχνικού του Ολυμπιακού Βόλου. Χορεύουν σούστα, λέει Παντελής Βλάχος, τα μηνύματα που έστειλαν στον Εργοτέλη οι δύο έμπειροι τεχνικοί. Ονοματοδοσία ή Γιαννακόπουλος κρίνουν την άδεια. Ο προβληματισμός του Αλαφούζου. Εντάξει, έχει διάφορα εδώ πέρα τώρα. Ευρωλίγκα, ξεκάθαρα τα φαβορή στο top 16. Λοιπόν, όμως το πιο σημαντικό εδώ στη Γάτα είναι ότι θα μπορείτε να παίξετε στοίχημα και να δείτε τι μπορείτε να πιάσετε και σήμερα, που είναι και μικρό το κουπόνι. Και αυτή τη στιγμή ήρθε η ώρα να πάμε στην Θεσσαλονίκη, να πάμε εκεί στη Βόρεια Ελλάδα μάλλον, στον Δημήτρη Κεραϊλίδη, ο οποίος είναι νομίζω ο μόνος ο οποίος μπορεί να μας πει καθαρά και αντικειμενικά τι γίνεται εκεί πάνω στα Βόρεια. Καλημέρα. Καλημέρα, να χαιρετήσω την Αθήνα. Τι έγινε εκεί πέρα, τι χαμός γίνεται, με τον Αλαφούζο και με τον Μαριτάκη. Μα θυμήθηκαν μετά από 9 μήνες, πες μου και εσύ βρε Δημήτρη, τώρα 9 μήνες έχουν περάσει. Κατερίνα, ζηλεύουμε εμείς δηλαδή τώρα, δεν έχουμε ρε παιδί μου κάποιον να κοντράρει το Σαββίδι από την απέναντι πλευρά. Δηλαδή ούτε ο Σκόρδας μπορεί να παίξει, δεν έχουμε, εμείς ζηλεύουμε, γιατί θα κάνετε αυτά. Γιατί νομίζω ότι ο Καντονά είπε looking for Athens, δεν είπε looking for Θεσσαλονίκη. Και αυτός ο Καντονά τι ήθελε ρε παιδί μου και κάνει αυτό το ντοκιμαντέρ. Καλά και το έκανε, τώρα μετά από 9 μήνες όμως οι άλλοι που γιατί το θυμίζουν. Γιατί δεν φοράει μάσκα και οξυγόνο για να αποδείξει τη θάλασσα να κάνει ένα ντοκιμαντέρ για θαλασσινά. Λες τώρα, για την αναπαραγωγή της φάλαινας, ας πούμε. Τι θέλει και ασχολείται. Τι τη λευκή αρκούδα, ναι, ρε παιδί μου, γιατί τι δουλειά έχει ο άνθρωπος. Γιατί να πάει στην τύχη μα αρκούδες και δεν πήγε στις κανονικές. Δεν ξέρω. Καλύτερα ωραία το κυμαντέρ να το φτιάξει. Γιατί κάτι πρέπει να έχουμε να ασχολούμαστε, γι' αυτό μάλλον. Δεν ξέρω. Τώρα έχουμε και το ντέρμπι που είναι την Δευτέρα στο μπάσκετ, βέβαια. Αλλά εντάξει, ξέρεις, ευκαιρία ψάχνουν οι 50-40 ανεγκέφαλοι που είναι αυτοί που κάνουν πάντα ό,τι κάνουν. Και ψάχνουν να βρουν τις ευκαιρίες. 47. Κατερίνα είναι 47. 47, οκ. Okay. Ξεχνάς, είναι 4. Τους 3 τους πιάσανε, τι έγινε. Ναι, είναι 47. Είναι οι 4 που δεν τους είχες εντοπίσει ακόμα. Τους έπιασε το ραντάρ, έχουν GPS τώρα, τους μαρκάρανε και τους βρήκανε. Είναι 47 ακριβώς αυτοί οι κάφροι. Αλλά όμως, πέραν αυτού, ρε Κατερίνα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα. Ναι, θέλω να πάμε στα σοβαρά θέματα. Να σου δώσω ένα αποκλειστικό πρώτα για τον Ηρακλή. Εννοείται. Γιατί ήμουνα με κορυφαίο στέλεχος του Ηρακλή πριν λίγο. Θα το κοπανούσα εγώ βέβαια. Θα το κοπανούσα εγώ το βράδυ στα δικά μου, αλλά επειδή ήρθε τη Τσίπρα, θα το δίνουμε στη ζούγκλα. Δεν μας λοιπόν, ακούει κανείς, μην ανησυχείς. Μέχρι την Παρασκευή, Παρασκευή είναι σήμερα, μέχρι και την Κυριακή, deadline για το κομμάτι του Ιρανού. Οι άνθρωποι τα ήταν όλα νοικοκυρεμένα, γιατί ούτως ή άλλως είναι νοικοκυρεμένα. Στον Ηρακλή τα οικονομικά, η ομάδα ήρθε από το μηδέν, οπότε δεν έχει άνοιγμα μεγάλο. Άρα επιχειρηματικά είναι καλή επένδυση ο Ηρακλής. Με προοπτική βέβαια να ανέβει στην μεγάλη κατηγορία στη Super League για να παίξει ο Ιρανός ο Χανταγιάτη. Είδες που το πέτυχα. Το έμαθα και εγώ. Τι είναι Ιρανός.
Ναι, ναι, είναι ο Μίστερ Χάλιβας του Ιράν. Ο Μίστερ Χάλιβας και ο Μίστερ Πετρέλαιος. Τι λες, μπράβο, μια και χαρά. Και τεκαρισμένο υπαρκτό πρόσωπο, όχι στο στυλ των ναι, άλλων. Ναι, του Τσάκα. Δεν σε έχω, δεν σε έχω για Τσάκα εσένα, δεν σε βάζω σε αυτήν την κατηγορία. Για να το λες εσύ έτσι θα είναι. Λοιπόν, καινούριος επιχειρηματίας μπαίνει στον Ηρακλή. Υπέροχη είδηση, μια χαρά είναι, μπράβο. Έφυγαν οι εκπρόσωποι του διακριτικά προχθές. Mm. Προχθές έφυγαν, ήταν μια πολύ όμορφη κυρία. Εξαιρετικά όμορφη κυρία, έτσι, θα μου πεις το όμορφη δεν έχει εξαιρετικά. Κυρία, τι γυναίκα ναι, ήταν. Ναι, οικονομολόγος, η οποία εκπρόσωπος. Και ο άλλος, ο κύριος, ήταν για τα νομικά, ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι τα μέτρησαν, τα δίκησαν επιχειρηματικά, το κομμάτι δηλαδή το διοικητικό που αφορά τα οικονομικά και τα νομικά. Δηλαδή να σου πω τώρα, ο Ηρακλής δεν έχει προβλήματα, αυτό μου λες τώρα. Και ο Ηρακλής έχει προβλήματα, το ανάποδο σου είπα. Έχει προβλήματα και ψάχνοντας επενδυτή είναι κοντά σε αυτόν τον Ιρανό. Έτσι, με αυτή την έννοια το λέω. Είστε το ανάποδο. Ναι, εννοώ δηλαδή γιατί είδε, έκανε τους ελέγχους του, γιατί ξέρεις κάνουν τους ελέγχους και μετά τρέχουν. Γι' αυτό μία στον... θυμάστε τι γινόταν και με τον Παναθηναϊκό. Μα γι' αυτό το τόνισα και σου το δίνω αποκλειστικό. Την έννοια ότι ο Ηρακλής είναι καθαρό μαγαζί, Κατερίνα. Ναι. Δεν ξεχνάς ότι πριν τρία χρόνια ο Ηρακλής έπαιζε στις τοπικές κατηγορίες. Άρα έγινε εταιρεία ΠΑΕ πρόπερση, που σημαίνει ότι έχει και ένα νοικοκύρη πρόεδρο, έχω αντίληψη γιατί είναι φίλος μου. Λοιπόν, είναι εξαιρετικός παράγων, νοικοκύρης. Ο ποιος είναι, να μας το πεις λίγο. Ο Θοδωρής ο Παπαδόπουλος. Είναι εξαιρετικός κύριος, σοβαρός επιχειρηματίας. Βέβαια τα μεγέθη είναι τρελά. Τα μεγέθη που κινείται ο Ηρακλής, γιατί είναι ο Ηρακλής μεγάλη ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι ο Ηρακλής είναι. Εννοείται, εννοείται. Στην Ελλάδα, στην εξάδα τη Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Εννοείται. Και το απέτυχαν στο πρώτο μάτι του κυπέλλου. Γιατί έβλεπε τις δύο ομάδες να παίζουν και θα έλεγε ποια ομάδα είναι τη πρώτη και ποια τη δεύτερη. Σε αυτό συμφωνώ και εγώ. Ακριβώς. Με αυτή την έννοια λοιπόν, το μαγαζί είναι καθαρό, ο επιχειρηματίας είναι υπαρκτός. Να σου εξηγήσω και γιατί είναι υπαρκτός, γιατί μπορεί να λένε έλα μωρέ τώρα, άλλη μια ιστορία ενός άραβα με μια κελετία ο οποίος μπήκε στη ζωή μας. Όχι, γιατί είναι τσεκαρισμένα υπαρκτό πρόσωπο, με την έννοια ότι ο άνθρωπος αυτός ηγείται επιχειρηματικά δύο ποδοσφαιρικών ομάδων της πατρίδας του, οι οποίες συμμετείχαν σε προγράμματα της UEFA. Άρα λοιπόν τον ξέρουμε ως πρόσωπο, δεν είναι σαν τους άλλους. Τον Έλσα Μπαλάχα, Μπαμπντούλ και τα άλλα. Ναι, δηλαδή αν σκεφτείς, ας πούμε, Χενταγιάτη, ήταν παράδειγμα συγγενής του ένας μεγάλος συγγραφέας, ο κορυφαίος συγγραφέας του Ιράν. Δηλαδή θέλω να σου πω, είναι ένα πρόσωπο υπαρκτό. Και γι' αυτό και το αναπαράγουμε, με ξέρεις. Ωραία. Εντάξει, σου έχουμε εμπιστοσύνη. Και το ρεπορτάζ λέει, βέβαια αυτό δεν είναι, μέχρι εδώ δεν είναι κάτι καινούργιο, το ρεπορτάζ λέει ότι δηλαδή φύγανε προχθές, τους έδωσε μέχρι την Κυριακή για να απαντήσουν. Ο Ηρακλής από την άλλη έχει 9 εβδομάδες αίτητος, έχει τώρα Πιερικό μέσα που είναι σκοτωμένη ομάδα ο Πιερικός, που σημαίνει ότι αν όλα πάνε καλά το τρίποντο είναι δικό του, πάει στο Βατανιακό, ο οποίος είναι στην ουρά σχεδόν, πάει στα Γιαννητά και έχει Βατανιακό μέσα. Ωραία. Οπότε έχει μια ωραία τριάδα να πουλήσει και πρώτη και δεύτερη θέση τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στον Άρη. Ωραία, ο Ηρακλής θα με πάρεις τηλέφωνο να μου το πεις, να το γράψουμε εδώ στη ζούγκλα αν γίνει και κλείσει μεταγραφή, έτσι, πρώτα εμένα θα πάρεις. Στο λέω. Θα έχω και ελεύθερα θέματα για τη ζούγκλα, έτσι, από τη Μακεδονία. Φυσικά, να μας στέλνεις. Στέλνεις εδώ πέρα, γιατί μας στέλνουν από όλη την Ελλάδα, δεν μπορεί να μας στέλνεις εσύ που τα έχεις και αποκλειστικά. Είναι δυνατόν. Στον Άρη τώρα, στον Άρη. Βγήκε ρε παιδί μου, άκουσε με τώρα. Έχεις το Σούλη τον Παπαδόπουλο. Έχεις μάλλον τη μιζέρια σου, είσαι στη μιζέρια σου. Όσοι είσαι στη μιζέρια σου, παλεύεις με ένα Σκόρδα, το γνωστό Σκόρδα, έτσι να μην πω περισσότερα, δεν αξίζει την κόπο κιόλας, το γνωστό Σκόρδα, ο οποίος σημειωτέων πέρυσι καθάρισε την Μπουγάδα όλη, έτσι. Ναι. Αυτός είναι την καθάρισε την Μπουγάδα, κρατώντας την ομάδα μαζί με τον Σούλη τον Παπαδόπουλο, στο Φίνι, στο παραπέντε. Έρχεται σήμερα η ομάδα και όλοι πρεσβεύουν, υποτίθεται την ηρεμία, προσλαμβάνουν τον Φυρό, με συγκεκριμένο πόστο, δεν ξέρουμε σε πόστο τον έχουμε, έτσι. Προσωπικά πιστεύω ότι επειδή τον έχω ζήσει ως τεχνικό διευθυντή στα Γιαννητά, στον Πιερικό κτλ. Εδώ στη Μακεδονία, νομίζω σε πόστο γενικού διευθυντή, όμως αυτό είναι συγκεκριμένο και ο Σούλης άρχισε μέσα στην ιστορία αυτή, γνωρίζοντας την κοινή, την προφέσα την Καλονή και όλα αυτά, να νιώθει περίεργα. Θα μου πεις, ρε εσύ δεν κοιτάτε τη μιζέρια των ομαδεύτε και του απαντάει με δήλωση ο Φυρός να μην φοβάται το πόσο το δικό μου είναι από τον πάγκο μέχρι τη διοίκηση.
Τέλος πάντων, όλα τα έχει μαρμπουρί ο Φερεντέτης, αυτό θέλω να πω. Τώρα αυτά τα τεστ, αυτό το εξώδικο που θέλουν να στείλουν στον, στην ΕΠΟ. Όχι μόνο στην ΕΠΟ, σε όλους τους φορείς που αφορούν την, τον υποβιβασμό ή μη, έτσι. Ναι. Στο 2, 3 και τα λοιπά. Ξέρεις, έχει άμεσο συμφέρον, πώς είναι στην ουρά. Ναι, αλλά τώρα είναι πολύ, πολύ κακή κατάσταση ο Άρης, δηλαδή ό,τι και να γίνει τώρα. Δεν θέλεις να το ότι... δούμε πιο σφαιρικά, Κατερίνα, επειδή ξέρω ότι σου αρέσει να κουβεντιάζουμε, για να μην το περιορίσουμε για τον Άρη. Η ξεφτύλα του ποδοσφαίρου είναι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, στο ότι δεν ξέρουμε πόσες ομάδες θα ανέβουν και το πώς θα πέσουν από την πρώτη και τη δεύτερη εθνική. Κρατάμε ότι είναι 18 στη μεγάλη κατηγορία, έτσι. Ναι. Και είναι, πρόσεξε, 2 14ης, Βόρειος και Νότιος Όμιλος στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Όπερ σημαίνει 28. Δεν είναι αδικία η κλίκα, εντός εισαγωγικών η λέξη, για να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Η κλίκα που θέλει να δημιουργήσει μεγάλη κατηγορία. Αντί αυτή την ξεφτύλα του μεγάλου ποδοσφαίρου να προσπαθήσουν να την διορθώσουν με την έννοια του να βρουν καλύτερες ομάδες, για μένα έπρεπε 4 να πέφτουν, δεν Κατερίνα. Όχι 2 που θέλει η Super League για να κάνει τις δημόσιες σχέσεις στο σύστημα. Όχι. Φωνάζει ο Πανόπουλος, λέει, πέστε μας τελικά πόσες πέφτουνε, πόσες πέφτουνε, πόσες μένουνε. Το πάνω στο διαιτητικό δικαστήριο, στο διαιτητικό αθλητικό, όπως το λένε, ξέρω ναι, εγώ, αυτό, ναι. Που στάρω, ξέρεις, και πολλοί να ασχολούν με αυτά. Όμως επειδή είναι κορυφαίο θέμα για μένα έπρεπε 4, τώρα θα μου πεις... Σε αυτό έχεις δίκιο, όχι, σε αυτό έχεις δίκιο, να ανεβαίνουν 4, να πέφτουνε και 4, για να γίνεται ίσο παιχνίδι, να φαίνονται ποιες ομάδες αξίζουν τελικά. Έτσι. Ένα είναι αυτό που λες και ένα είναι αυτό που λέω εγώ, που προσπαθώ να το βάλω στην κουβέντα και το κάνω αγώνα εδώ και στο ραδιόφωνο και στην εφημερίδα, στην τηλεόραση, στην Εγνατία που τελευταία είμαι μαζί εδώ πάνω. Προσπαθώ να κάνω τον αγώνα μου με την έννοια την εξής, ότι ρε παιδιά δεν βλέπετε ότι το πρωτάθλημα της Super League είναι ξεφτύλα. Διώξτε 4 οι οποίες έχουν πρόβλημα, φέρτε άλλες 4, μήπως βρείτε κάτι καλές. Αλλά μου φαίνεται ότι από πίσω κρύβονται άλλα συμφέροντα, Κατερίνα, που θέλουν την κλειστή λίγκα. Αυτό να το κάνεις εκπομπή ολόκληρη πρέπει εσύ. Ναι, πρέπει. Θέλουν να κάνουν κλειστή λίγα τύπου NBA, αυτό που το θυμηθείς. Ωραία, λοιπόν, επειδή να σου πω δεν έχω καθόλου χρόνο, θα σε πάρω τηλέφωνο πάλι να μιλήσουμε και άμα θέλω να έρθεις και από εδώ, βρε Δημήτρη, όταν κατέβεις κάτω, να πούμε και να μιλήσουμε και για αυτό το θέμα, γιατί είναι όντως πολύ σημαντικό, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί επίσης υπάρχει και ένα άλλο, μια ατάκα μόνο, ένα δευτερόλεπτο. Ναι, πες. Υπάρχει και ένα άλλο, ότι θέλουν. Κρατήστε το αυτό, θέλουν μεγάλες ομάδες για να ενισχύσουν και δεύτερη λίγα, τη δεύτερη εθνική δηλαδή, για να πουλάνε εμπορικά και θυμίσουν αυτό που σου λέω, αφορά και την ΑΕΚ. ΑΕΚ, Άρη, Ηρακλή, τη θέλουν χαμηλά και οι άλλοι από πάνω να κάνουν πάρτι. Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Εμπριστικά στο κλείνω, εμπριστικά κλείνω την επικοινωνία μας. Μάλιστα. Δεν ξέρεις πόσο κάνω αυτό. Ωραία. Νομίζω ότι έχει και δώσει. Σου να σε αφήσει. Λοιπόν, θα σε περιμένω να έρθεις και εδώ, θα σε ξαναπάρω τηλέφωνο να μιλήσουμε. Να τα πούμε γιατί με ενδιαφέρει και εγώ περιμένω την είδηση στην αποκλειστική, έτσι, από τον Ηρακλή, για τον καινούριο πρόεδρο. Να την έχεις ήδη, αυτή ήταν η είδηση. Το μάλλον τον καινούριο επενδυτή, για να το πούμε και πιο σωστά. Όχι, το καλό νέο, για να το κάνουμε πάλι αποκλειστικό, ναι. Ναι, εννοείται, αυτό το καλό νέο θέλω. Οκ. Πάντως και αυτό που είχες να ξέρεις ότι είναι αποκλειστικό. Σάλαμ αλέχουμ. Σάλαμ αλέχουμ. Σάλαμ αλέχουμ, άντε, γεια. Πάμε να δούμε λιγάκι, προλαβαίνουμε να δούμε τον Ανετοκούμπο. Ναι. Εγώ να πω ότι ήταν ένα ιστορικό παιχνίδι χτες για το μπάσκετ, για τους Έλληνες μάλλον, τους Έλληνες του NBA. Κουφός, Καλάθης, είναι σαν το ανέκδοτο, κουφός, ένας. Λοιπόν, απέναντι στον Ανετοκούμπο, ο Ανετοκούμπο όμως έχασε, κερδίσαν τους Γκρίζλις του Κώστα Κουφού και του Νίκα Λάθη, έτσι εκεί στο Ιμπάξ. Φίλιος λοιπόν, μεταξύ των δύο παιδιών, των τριών παιδιών. Ο Ανετοκούμπο, για να δω τώρα εδώ πέρα, συνέβαλαν λέει, 10 πόντους έβαλε, 4 rebound, 3 assist, 1 κλέψιμο, 2 κοψίματα. Βοήθησε ο Καλάθης, ο οποίος μέτρησε 3 πόντους, 1 rebound, 3 assist σε 13 λεπτά. Όλα, μια χαρά, εντάξει. Τα δεκάλεπτα 10, 20, 25, 22, 25, 16 και 17, 24. 82-72 το τελικό σκορ, το έχουμε. Πάμε να δούμε. Ωραία. Με αυτό, με τα τρία παιδιά του NBA, θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αφήσουμε εδώ στα χέρια των κοριτσιών μας. Γιατί Λίτσα Θεοφάνους εδώ έτοιμη και Λουκί Λακαρέρ περιμένουν για να σας ενημερώσουν για τα υπόλοιπα, όχι τα αθλητικά. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι. Άντε, πολλά φιλιά, να περνάτε καλά, καλημέρα.
inside. He got around Brandon Knight and then called that the Texas lead. Because the Texas half lead, we got the Mavericks are driving kick out. Inside the Cougars. They want them to stick out. It's Memphis the fifth. You have to hold them accountable. The board is not happy. Oh, the Cougars inside after the make by John Hanson on the other end. Cougars basketball. Missed three by Galatas. Made three by Galatas. 7-4 against the defensive team. Move the basketball, move the body. Finally into the paint. Or have a great point guard and drive to the...